Κόσμος, εξαιρετικό ταλέντο. Τι θα έχουμε σήμερα για τη βδομάδα μας. Εγώ πάρα πολύ ωραία, έτσι ζεστά, πολύ γκριο βέβαια, παιδιά, 2 βαθμούς, αλλά ήταν πολύ ωραία. Κατάλαβα το πουτσίνο που εφόρεσες στο stories. 2 βαθμούς, ήταν τέλεια όμως. Παραθέσατε και τον τζάκι. Πεθύμισα πάρα πολύ αυτόν τον κρύο. Βάλετε και καστανά. Είχαμε καστανά, αλλά δεν τα ψήσαμε. Θα τα ψήσετε. Ξεχάσαμε να ψήσουμε. Που να έρθω. Ναι, καλό. Λοιπόν... Και να μετασούνται μέσα στο σπίτι. Αλλά ρε παιδιά, ανή η όρεξή σου όταν έχει κρύο και δεν σταματάς να τρώεις. Πρέπει να έχεις... Δεν φάτα πάντα το Σαββατοκυριακό. Και συνήθως θέλεις να τρώεις κάτι γλυκό. Τα πάντα έφαες το Σαββατοκυριακό. Ναι, βέβαια, όλα γλυκά, σούπες, όλα. Μάλιστα. Τι θα έχουμε σήμερα, Χριστιανά μου, πέμω το σε λίγο. Σταμάτα. Το σε λίγο σου. Να πούμε ότι πέρα από εσένα που έφαες τα πάντα το Σαββατοκύριακο, ο Ιπάτιος, μετά από 1,5 χρόνο, παντρεύτηκε και ξανά φτιάξε έτσι τη ζωή του και θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο γιατί κρίθηκε πάρα πολύ ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και έχουμε και εικόνες. Ο Ιπάτιος, ο οποίος, να πούμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλάκη στο τροχαίο δυστύχημα πριν από 1,5 χρόνο και έχασε τη γυναίκα του και το παιδί του